Αγαπημένη μας Χάρη, λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ γιατί θέλουμε να σου κάνουμε διάφορες αδιάκριτες και αστείες ερωτήσεις. Εσύ απαντάς με αυτές εδώ τις έτοιμες κάρτες. Δεν άλλαξε από πέρσι, τα ίδια. Όχι, είναι έτοιμες, δεν χρειάζεται να σκεφτείς καν. Τι γράφουν οι κάρτες? Ούτε καν. Δεν ξέρω, δεν απαντώ προφανώς. Ναι. Σοφία Μουτίδου. Σοφία Μουτίδου. Μουτίδου Σοφία. Καμία αιμονή. Ναι. Σοφούλα Μουτίδου. Έχει και το σοφούλα. Λοιπόν, πες μας, Θανάση. Μετάνιωσες ποτέ για ρόλο που έδωσες σε κάποιον, κάποια ηθοποιό? Δεν μας πεις ποιον. Πες περίπου. Ναι, θα πει. Ναι, μα είναι ειλικρινής. Ναι. Ότι δεν το άξιζε. Δεν το απέδωσε όπως το είχα φανταστεί. Mm. Αυτό είναι πολύ σπάνιο όμως. Γιατί πραγματικά το οραματιζόμαστε με την Χατσοφιά το ποιος πρέπει να είναι και πώς θα το κάνει. Έχει ξεφύγει μια-δυο φορές. Και αυτό για συναισθηματικούς λόγους. Το κατάλαβες στην πορεία εννοώ. Το κατάλαβα από την αρχή σχεδόν. Αλλά είμαι τόσο πολύ συναισθηματικός, παιδιά, μπορείτε να μην, δεν ξέρω αν φαίνεται, που μου είναι αδύνατον, ξέρεις, να πληγώσω μετά τον άλλον και να του δείξω να φανεί ότι δεν κάνεις για αυτό το πράγμα. Ναι. Ποιος ήταν πιο διαβασμένος, το Κωνσταντίνο και Ελένη, εσύ ή Ελένη Ράντου? Ενώ ποιος ήξερε τα λόγια του απ' έξω. Κανείς, υπάρχει αυτό. Κανείς. Ήταν το σύριο του αυτοσχεδιασμού. Καλά, εσείς τα γράφατε κιόλας, ναι, εσύ το έγραφες κιόλας. Εντάξει, και οι δύο τα ξέραμε, γιατί είμαστε επαγγελματίες, αλλά υπήρξαν φορές που από τον πολύ αυτοσχεδιασμό χάσαμε τον μπούστι, την μπάλα. Και κάποια έχουν περάσει. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν επεισόδια που βλέπεις την Ελένη να γελάει κανονικά. Ναι, ναι, υπάρχουν. Και έχουν μείνει. Ναι. Αυτά. Δεύτερον, υπάρχουν επεισόδια στα οποία, επειδή τότε ζούσα μια έξαλλη ζωή, ήταν η εποχή της εξαλότητας. Ναι, ναι. Το έχει πει και η Ράντου, με έχει δώσει στεγνά. Ο Χάρης καλά ερχόταν καμιά φορά μεθυσμένος και λοιπά, κατευθείαν από, τη, με από το τα κλαμπ. Με το λουλούδι εδώ. Κατευθείαν από τα κλαμπ και τα μπουζούκια. Και έκανες και το συντηρητικό που αναθεμάσαι. Οπότε ξέρεις, τα έλεγα ρελαντί, αργά. Σου χρωστάνε πολλά χρήματα, Χάρη, από δανεικά? Μου χρωστάνε. Μου χρωστάνε, αλλά το έχω συγχωρέσει. Τα έχεις ξεχάσει, τα έχεις χαιρετήσει. Και πολύ σωστά. Έτσι πρέπει να κάνεις. Όταν δανείζεις, πρέπει να τα χαιρετάς τα λεφτά. Και εγώ τα δανείζω. Και συχνά πρέπει να χαιρετάς και το φίλο. Εγώ όταν τα δανείζω ξέροντας ότι δεν θα τα πάρω ποτέ. Οπότε με ξαφνιάζομαι ότι τα παίρνω. Κοίταξε, σε μια περίπτωση που είναι πολλά τα λεφτά. Καλά, ναι, όσα μπορεί ο καθένας. Έχεις ένα φίλο να γλιτώσει από πολύ μεγάλη. Αν μας έχεις πει την ιστορία. Μεγάλο πρόβλημα. Δεν το έχουμε μετανιώσει καθόλου και είμαστε πολύ αγαπημένοι. Σε αυτή την περίπτωση, γιατί καταλαβαίνω ποιος είναι ο αληθινός χαρακτήρας και ποια είναι η αληθινή ανάγκη. Ναι. Σε άλλη περίπτωση που είναι πολύ λιγότερα λεφτά, δεν θέλω να ξαναδώ το συγκεκριμένο άτομο, γιατί θεωρώ ότι είναι υστερόβουλο αυτό που έγινε. Έχει σημασία η πρόθεση και ο τρόπος που το κάνει ο άλλος. Ναι. Παρακολούθησες ποτέ σύντροφό σου γιατί πίστευες ότι είσαι απατά? Ωραία ερώτηση. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Το έχουμε κάνει όμως. Τώρα δεν θέλω να πω το πρόσφατο, θα το πω μετά όμως. Ναι. Με μια πολιτή μου συνεργάτηδα. Ναι. Που είχε. Δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε πια. Καταλάβαμε όλοι. Και μου λέει λοιπόν, πρέπει να. να δούμε τι γίνεται. Και το παρακολουθήσαμε. Ναι, κάναμε το κινητό. Με αυτοκίνητο. Με αυτοκίνητο γιατί παρακολουθήσαμε. Είναι, μπορεί και πεζεί. Πήγαμε, στηθήκαμε έξω από το σπίτι κλπ. Που είχε υποθεί ότι εγώ λείπω τώρα εκτός Αθηνών και γιατί υπάρχει πρόβλημα υγείας οικογενειακό στην οικογένεια και τέτοια. Παραμύθι. Και πετύχαμε το φιλί. Και που φτάσανε και που φιληθήκανε. Απαπά. Ναι, είχαμε μπει κάτω από το αυτοκίνητο, ξέρεις, είχαν μπει τα χέρια στο τιμόνι και δύο μάτια, τέσσερα. Που και δεν ξέρω τι. Και με το ένα χέρι έκλεισε το στόμα που ήταν έτοιμο να κραυγάσει. Και μιλάμε για κραυγή τώρα. Εσύ έχεις υπάρξει άπιστος? Είναι γραμμένη ερώτηση, τη βγάζω εγώ. Ναι. Καλά και να την έχουμε στην ναι. Ναι. Μα εδώ λέμε χαστούκια και τέτοια. Καλά, εδώ λέει δράματα. Βεβαίως. Σε ανακαλύψαν ή όχι? Με ανακαλύψαν, ναι. Έχω υπάρξει άπιστος και αρκετές φορές. Αλλά όχι ότι δεν ήθελα πάντα να έχω μία σχέση ζωής. Απλά δεν ήταν το γραφτό του να γίνει νωρίτερα. Ναι. Και έτσι. Στο γραφτό το αποδίδει. Ναι. Εδώ στον απόλυτο έρωτα συμβαίνουν όλα. Εδώ στον απόλυτο έρωτα που ζεις. Εδώ. Εκεί κάτσε. Μην πας πουθενά. Εκεί θα κάτσω. Σκέφτεσαι γάμο ή όχι? Γιατί με κοιτάς? Τα σκέφτομαι όλα. Τα σκέφτεσαι όλα. Ναι. Και δημαρχηλίκη και γάμο. Όλα. Δεν απαντάω με πινακίδες. Όχι, όχι. Ξεφύγαμε πάλι. Καταργήσαμε. Λοιπόν, Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε υπέροχα για άλλη μια φορά. Τελειώσαμε και είμαστε και καλές γιορτές. Σας αγαπώ. Καλές γιορτές. Μπήκαμε πια στο season. Και επειδή δεν έχουμε κανένα ενδιασμό, ας το τελειώσουμε
χωρίς να μας βλέπει ο κόσμος, με ένα κολαμπιέ και ένα μελομακάρονο. Πάμε αμέσως τώρα. Καλέ, στην άκρη τα έχω. Πάμε να φάμε. Τι ενδιασμό. Έτσι σε θέλω. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Γεια σας. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο. Στη 1 παρά 10 το μεσημέρι, εδώ στον τότε του Sky. Γεια σας. Γεια σας.